Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία της ΝΑΦΠΑΚ το ενόψη και της αντιπυρικής περίοδου που ξεκίνησε την 1η Μαΐου και θα ολοκληρωθεί τέλη Οκτωβρίου του 2013. Σύμφωνα και με τα όσα είπε ο διοικητής της υπηρεσίας, Γεώργιος Ντάλτος, ο μηχανολογικός εξοπλισμός βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Όλα τα οχήματα είναι σε ενεργή υπηρεσία και χωρίς ελλείψεις σε ελαστικά και αναλώσιμα, ενώ ήδη έχει γίνει προμήθεια σωλήνων και άλλων εξαρτημάτων απαραίτητα για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Είναι σε άριστη κατάσταση και από λάστιχα και από υλικά και τα πάντα. Είναι άρτια εξοπλισμένα. Πιστεύω ότι φέτος δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά το προσωπικό, όπως είπε ο κ. Ντάλτος, όλοι βρίσκονται στις θέσεις τους και αναμένεται μέχρι τον Ιούνιο η πρόσληψη των εποχικών πεντάμινης απασχόλησης που θα επανδρώσουν την υπηρεσία. Σε γενικές γραμμές, το προσωπικό είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τυχόν συμβάντα που θα εκδηλωθούν στην περιοχή μας, είπε μεταξύ άλλων ο διοικητής της πυροσβεστικής. Πιστεύω και βάσει τις πληροφορίες που έχω ότι θα προσληφθούν και οι εποχικοί. Υπάρχουν και οι πενταετείς που συμβάλλουν κατά πολύ στο έργο της δασοπυρόσβεσης. Άρα υπάρχει πληρότητα του προσωπικού στην υπηρεσία μας. Είναι πλήρης η υπηρεσία. Ο κύριος Ντάλτος αναφέρθηκε και στις περιπολίες των πυροσβεστικών οχημάτων. Όπως είπε, φέτος θα αναπτυχθούν περισσότερες δυνάμεις και θα περιπολούν 6 επανδρωμένα οχήματα, καθώς προσθέθηκε ένα ακόμη στην περιοχή της Γαυρολίμνης που τα προηγούμενα χρόνια δέχτηκε ισχυρό πλήγμα από τις δασικές πυρκαγιές. Όσον αφορά το δασίλειο του Κάστρου, αυτό θα επιτηρείται σε 24ωρη βάση και παράλληλα διατηρούνται τα περιπολικά σε Πιτσινέη, Καναυπακτίας και Ευπάλιο Δωρίδας. Σίγουρα, αν ξεκινήσουν οι ζέστες και μακρύ χρονικά διάστημα για να βρέξει, σίγουρα θα γίνει ανάπτυξη των περιβολικών. Εγώ ως επιπρόσθετο μέτρο για την πρόληψη των πυρκαγιών έχω βάλει ένα ακόμα περιβολικό στο Ζέλιο, στην περιοχή της Γαυρολίμνης, λόγω του ότι υπήρχαν πολλές πυρκαγιές προς εκείνη την περιοχή. Συν ότι θα περιπολεί μόνιμα αυτοκίνητο υδροφόρο επαδρωμένο με δύο αξιωματικούς σε καθημερινή βάση αυτά. Επιπλέον έχω βγάλει και για το Κάστρο σε 24ωρη βάση φύλαξη που μέχρι τώρα ήταν 16ωρο. Εντάξει, είναι θέμα. Απλώς πρέπει να επιτηρηθεί καλύτερα, πιστεύετε. Ακριβώς. Λόγω των καιρικών συνθήκων με τις βροχές πολλές που έριξε το χειμώνα, το χορτάρι είναι πάρα πολύ. Και πρέπει, ας πούμε, να το φυλάξουμε περισσότερο, γιατί είναι και το στολίδι της πόλης. Όλα τα περιπολικά παραμένουν όσα έχουν και στο Ευπάλιο και στο Κάστρο και στα Πιτσινέικα. Σε ερώτηση για τον συντονισμό της πυροσβεστικής με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που είναι συνυπεύθυνες για την πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών, ο κύριος Ντάλτος τόνισε ότι την Τρίτη συνεδριάζει και το τοπικό συντονιστικό όργανο με την παρουσία όλων των φορέων για την κατάθεση προτάσεων και λύσεων σε προβλήματα που ίσως προκύψουν. Αυτό είναι να γίνει αύριο το πρωί εδώ στο Ξενία. Πάντως με όλους τους δήμαρχους, τους αντιδήμαρχους έχω πολύ καλή συνεργασία και είναι όλοι, μας βοηθάνε σε ό,τι και να ζητήσουμε. Σε ό,τι είναι πολύ καλή σχέση. Ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΝΑΦΠΑΚ το έστειλε πρόσκληση σε όλους τους πολίτες που θέλουν να γίνουν εθελοντές πυροσβέστες να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία και με τον ίδιο προσωπικά, έτσι ώστε ο θεσμός και ο ρόλος του εθελοντή να τονωθεί και να συνδράμει τις δυνάμεις της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έγιναν λάθη στο παρελθόν, όμως είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όποιον θέλει να γίνει εθελοντής και ήδη έγινε η πρώτη επαφή με κατοίκους της περιοχής της Γαυρολίμνης που ετοιμάζουν να συστήσουν εθελοντική ομάδα που θα επιτηρεί την ευρύτερη περιοχή. Η υπηρεσία μας και εγώ είμαι ανοιχτός σε όλους τους εθελοντές. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε διαπραγματεύσεις εκεί, σε συζητήσεις με τον δήμαρχο, με τον τοπικό πρόεδρο της Γαυρολίμνης και θα συναντηθούμε την Τετάρτη το βράδυ και με τον πρόεδρο των εθελοντών πυροσβεστών της Ελλάδος που είναι, τον κύριο Μάκη Τσουγκρή. Θα συναντηθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για ένα ή δύο αυτοκίνητα που διαθέτει εκεί ο πρόεδρος της Γαυρολίμνης. Δεν ξέρω γιατί εδώ υστερεί σε εθελοντές. Εγώ
Πιστεύω ότι οι εθελοντές μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Κλείνοντας, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπάκτου συνέστησε σε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Ήπεθρο, να αποφεύγουν τις εργασίες με μηχανήματα σε εξωτερικούς χώρους και προπαντός να καθαρίσουν τα οικόπεδα και τα χωράφια τους από τα ξερά χόρτα. Προσοχή, να αποφεύγουν να βάζουν φωτιές. Ξέρω ότι μέχρι τώρα ήταν πρόβλημα να κάψουν τις κλάρες, τα ηλιόκλαρα που λένε εδώ πέρα. Να μην προσέχουν, να μην βάζουν φωτιές και να μην, γιατί είναι επικίνδυνα. Με το χορτάρι που υπάρχει είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Να αποφεύγουν τις εργασίες, ξυγονοκολλήσεις, τα λισοπρίωνα αυτά τις θερμές ημέρες. Και καλό θα είναι να κάνουν αποψήλωση στα χωράφια τους. Να μην τρέχουν τελευταία στιγμή. Ακριβώς, γιατί αν πάρει φωτιά θα είναι πολύ δύσκολο να μπούμε σε ένα χωράφι που έχει χορτάρι, ας πούμε, και είναι, μας έχει περάσει τον πόη τώρα, πάει 2 μέτρα τα χορτάρια, από το ένα που θα είναι καθαρισμένο και θα σώσουν την περιουσία τους, θα σώσουν.